Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στι στιγμέ. Αποψινό προσκεκλημένο, ένα αγαπημένο ηθοποιό, ένα εσχάτος βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα το μπασάρω και με ένα διαφορετικό τρόπο. Ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ένα, αφιερώσει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρο τη ζωή του στον εθελοντισμό και την προσφορά. Κοντά μου είναι ο Σπύρος Μπιμπίλα. Σπύρο, καλώ ήρθε και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ απόψε. Γεια σου, Μάνο. Χαίρομαι και εγώ που είμαι στην εκπομπή σου, γιατί δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπου να μιλήσουν αρκετή ώρα. Ναι. Κά κάτι, που δεν υπάρχει στι πρωινέ εκπομπέ. Πα και σε 10 λεπτά πρέπει να τα έχει πει Έτσι. όλα. Είναι αμήλικτο το τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά όποιο είναι λαλίστατο προλαβαίνει και τα λέει. Προλαβαίνει. προλαβαίνει. <laughs> μια, χαρά, μια χαρά. Είναι ο χρόνο δικό μα. Σπύρο, έλεγα πριν έκανα αυτό τον προλόγο για τον εθελοντισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ε, όταν σε είδα εκτός θεάτρου και εκτός τηλεόρασης Πρώτη φορά που σε γνώρισα Σε είδα από μακριά τέλο πάντων Ή φορές που σε είδα Ήταν φορές στις οποίες έτρεχες για άλλους συναδέλφους σου Συνήθως ε, Δεν σε έχω δει όποτε σε έχω δει εκτός δουλειάς ενώ εκτός επαγγέλματος ε, σε έχω δει να τρέχει να κάνει διάφορα πράγματα με του συναδέλφου. Έχω συνδέσει με αυτό. Και οι συναδελφοί σου έχουν συνδέσει με αυτό. Με, είναι πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τρέχω τόσο πολύ για να τα προλάβω όλα αυτά που κάνω. Εγώ νομίζω ότι κάνω πράγματα δύο ανθρώπων. Δεν νομίζω άλλο άνθρωπο να προλαβαίνει τόσο πολλά πράγματα εγώ, γιατί έχω πολύ οργάνωση και τα, τα προλαβαίνω όλα και στην ώρα του. Ναι. Ε, και όλοι εντυπωσιάζονται από αυτό και του λέω: Ναι, και πρόλαβα να πάω και στη θάλασσα να κάνω και μπάνιο. <laughs> γιατί κάνω πάρα πολλά μπάνια και το χειμώνα. <laughs> Είσαι και χειμερινό κολλήμα. Ναι, πάω 9,5 ώρα πριν από όλα να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα με έναν αιώνα και μετά αρχίζω το τρέξιμο. Το κάνει χρόνια αυτό. Το... Από το 25 χρόνια. ετών. Αλήθεια. 26 για την ακρίβεια. Άρα. Ναι, το κάνω είναι... πάνω από 42 χρόνια και δεν έχω αρρωστήσει ποτέ. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό, ναι. πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν πίνω και δεν καπνίζω κιόλα, έτσι. Ε? Και κοιμάμαι μόνο βράδυ, δεν κοιμάμαι μέρα ποτέ. Ναι. Ε, ε, γιατί ε, το να κοιμάσαι όπως κοιμούνται τα ζώα, τα παιδιά, ναι. Ε, είναι το πιο υγιεινό. Ναι. Αλλά όχι ότι κοιμάμαι από τις 12, όχι. Κοιμάμαι 2 με 7, αυτό. Αυτε, σου αρκούν αυτέ ναι, 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 οι ώρε, ναι, ναι, μάλιστα έτσι ε, έχει ενθεί ο οργανισμό. Διάβαζα για το πανεπιστήμιο, για να μπω στη νομική. Ναι. Διάβαζα στι 5 το πρωί, Όχι την Για ναι. πάμε. Εκεί, σε εκείνα τα χρόνια θέλω να γυρίσουμε και πολύ πιο πριν θέλω να πάμε. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Ναι, το 1956. Ε, έχει στον Πειραιά που. Στο κέντρο-κέντρο, το σπίτι μας ήταν πίσω από το Δημοτικό Θέατρο. Ναι. Ένα νεοκλασικό το οποίο υπάρχει ακόμα, δεν το έχουμε εμεί. Ναι. Ε, το έχει μια εταιρεία τώρα και το ανασκευάζει και χαίρομαι πολύ γι' αυτό γιατί είναι από τα λίγα νεοκλασικά του πειραία που σώζονται. Ναι. Ε, και μετά, μείναμε στο Πασαλιμάνι. Ναι. Μέχρι που πέθανε ο πατέρα μου. Mm -hmm. ε, αλλά τα σχολεία μου ήταν δίπλα μου. Mm -hmm. Δηλαδή, πρωτοέπαιξα στο Δημοτικό Θέατρο αφού τελειώσα τη σχολή. Ναι. Ε, ήμουν στη ράλιο πριν γκρεμιστή, την παιδαγωγική ακαδημία. Γιατί τώρα έχουμε αυτό, το, αυτό που έφτιαξε ο Σκυλίτσι απέναντι από το δημοτικό, που δεν είναι ωραίο. Ε, πήγα Ιωνίδιο και πήρα σύνδεσμο. Και θέλω να σου πω και ένα χαρακτηριστικό. Στη Ράλιο μπήκα πρώτο με κλήρο. Στην Ιωνίδιο, επί, επί επτά μπήκα πρώτο με εξετάσει. Και τι έχω ω ως... κοιμήλιο. Την εγκυκλοπαίδεια του ηλίου, ναι. η οποία σε κάθε σελίδη τη έχει το πουλί της Εθνικής Επανάστασης τότε ναι, ναι. Ε, και γράφει χαρισμένο εις τους από Έχει. την εθνωστήριον ε, ε, ναι, ε, 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 ναι, ναι. επανάσταση της <χει> <χει> 21ης Απριλίου Πάμε λίγο να μπούμε σε αυτό το, το σπίτι ε, εκεί που, που μεγαλώνεις να μου μιλήσεις λίγο για τη, για τη μάνα και τον πατέρα Τι, τι άνθρωποι είναι καταρχάς θα πούμε ότι τον πατέρα σου τον έχασες νήμουν, σε μικρή ηλικία ναι, 13 mm. χρόνια ήμουνα ναι. Ε, κοίταξε, εμείς ήμασταν μια κανονική μεσοαστική οικογένεια η οποία προήρχεται από μια μεγάλο αστική οικογένεια mm. όπου στο, στον πόλεμο χάσαν τα λεφτά τους γιατί, mm. για να επιβιώσουν οι άνθρωποι που λύσαν σπίτια κτλ. Ε, η πρόγιαγιά μου η οποία έζησε και μετά το θάνατο του πατέρα μου ε, είχε έξι παιδιά και τις είχαν πεθάνει όλα, ο παππούς μου δηλαδή που πέθανε στον πόλεμο από γάγκρενα ε, και είχε μια περίεργη δουλειά, είχε γραφείο κηδιών στο πλάι του σπιτιού μας. Ε, αυτό το κτίριο που υπήρχε το γραφείο Κιδιών ήταν ένα κτίριο που από τον πόλεμο υπήρχε ακόμα και ήταν βοβαρδισμένο. Ναι. Δηλαδή ήταν ένα εξαόροφο που οι τέσσερι του όροφοι, εγώ τρόμαζα όταν ήμουν ένα παιδάκι που το έβλεπα, αλλά μου έλεγε η μαμά μου ότι από εδώ είχαμε δει τους, τους νεκρούς να κρέμονται από τα ναι. παράθυρα. Ε, αυτό το κτίριο υπήρχε και οι δύο, τελευταί, οι δύο πρώτοι του όροφοι που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, είναι η μεγάλη αγορά του Πειραιά. Ναι. Και εκεί στη γωνία ήταν το γραφείο Κηδιών. Εκεί που τότε έπαιζα εγώ παιδί και δεν υπήρχε ούτε ένα αυτοκίνητο και υπήρχε ένα κρυσταμάτη που λέγεται μπισκότα στο δρόμο, τώρα ούτε να περάσει δεν μπορεί. Ναι. Είναι όλα χτισμένα εκτό ναι. από το κτίριο αυτό το βομβαρδισμένο που επί επτά ετία γκρεμίσαν του τέσσερι ορόφου και δύο-τρία σπίτια νεοκλασικά. Mm -hmm. Και στην άκρη είναι το παλιό ταχυδρομείο όπου μετά πήγε ο Δήμο του Πειραιά και εκεί δούλευε ο πατέρα μου. Ναι. Έχω φωτογραφίες σε αυτό το πανέμορφο κτίριο, γιατί υπάρχουν και πανέμορφα κτίρια που θυμίζουν τι ήταν ο Πειραιάς και πώς κατήντησε από, από την έλευση της ανακατασκευής και των... Και στην Αθήνα ισχύει αυτό και του. στον Πειραιά. Αλλά εγώ δυναστώς. πρόλαβα την πόλη ναι. πριν γκρεμιστεί. Δηλαδή υπήρχαν χωματόδρομοι, ζούσαμε μέσα στο κέντρο και περνούσε η Αρκούδα, ο, ο, ο Πλανόδιο Μανάβης, ο, 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 ο Παγοπόλης και θυμάμαι παιδί που όταν παίζανε κάποιοι ποδόσφαιρο, γιατί εμάς η μαμά μας δεν μας άφηνε να παίζουμε ποδόσφαιρο, γιατί έχω και αδέλφια. Yeah. Ε, δύο, έτσι. Δύο. Yeah. Ε, και αγόρι και κορίτσι. Είμαστε όμω πολύ ηλικιακά κοντά, ένα χρόνο. Yeah. Και εγώ είμαι στη μέση. Ε, 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 φώναζε ένα παιδί, α πούμε, έρχεται το αυτοκίνητο για να φύγουν. Τώρα είναι παρκαρισμένα και δεν χωρά να περάσει. Ή παίρναγε ένα που πούλαγε ρόκα το βράδυ αργά. Και έλεγε ρόκα, ρόκα. Και μα έλεγε η μαμά μου, από την τη φέρνει. Και τρομάζαμε. Άκου. Ναι, θυμάμαι πολύ. Γράφω ένα βιβλίο με τι μνήμε ε, τη γενιά που πρόλαβε το παρελθόν. Έτσι το ονομάζω. Η γενιά που πρόλαβε το παρελθόν. Εμεί που είμαστε κοντά στα 70, είμαστε αυτοί που προλάβαμε τι πόλει πριν καταστραφούν. Εγώ ναι. το θεωρώ καταστροφή. Ναι, αλλά έχετε ζήσει και όλη τη μετάβαση. Η, η δική σου γενιά και όλη τη μετάβαση. Φαντάσου ότι έχει ζήσει από τον παγοπόλη μέχρι το τελευταίο smartphone. Ναι, ναι, το Έτσι... ε, οποίο, σου ότι με τα μηχανήματα δεν τα πάω καλά. Ναι, ναι. Ε, έχω φίλους νεότερους που με βοηθάνε πάρα πολύ. Έχω μια άρνηση για τα μηχανήματα. Ναι. Μ' αρέσει να γράφω στο χέρι και τους λόγους στη Βουλή στο χέρι. Όλοι τους βλέπω είναι ε, με τα κομπιούτερ, εγώ στο χέρι. Με είσαι ναι. μου λίγο για τη σχέση σου με τη μητέρα σου. Α, ήταν πάρα μ. πολύ καλή. Ε, καταρχάς θεωρώ ότι μια μάνα που μένει ξαφνικά με τρία παιδιά, και αναγκάζεται να δουλεύει από το πρωί στο βράδυ. Είχε μείνει και με ένα δάνειο ενό σπιτιού. Ε, ήταν μια μάνα που ήταν πολύ κοντά μα. Τι δουλειά έκανε. Η μαμά μου αναγκάστηκε να πάει Έτσι. να κάνει οποιαδήποτε δουλειά μετά το Έτσι. θάνατο του πατέρα μου, Έτσι. γιατί τότε οι υπάλληλοι ε, του Δημοσίου παίρνανε χρήματα καλά που μπορούσαν να ζουν μια πενταμελή οικογένεια. Mm -hmm. Δηλαδή δεν μα έλειπε τίποτα. Παιχνίδια, ρούχα καινούρια, παπούτσια καινούρια. Τώρα μια πενταμελή οικογένεια δεν μπορεί να ζήσει από έναν δημόσιο υπάλληλο. Ούτε γεστείο. Πάρτι κάναμε, γιορτέ κάναμε, εκδρομέ πηγαίναμε. Νοικιάζαμε σπίτι του καλοκαιρινού μήνε και πηγαίναμε ή στην Έγινα ή στην mm -hmm. Σαλαμίνα. Mm -hmm. Δεν υπήρχε. Πώ να πάει τώρα ένα άνθρωπο να νοικιάζει σπίτι τρει μήνε για να κάνει οικογένειά του με τα παιδιά του. Και με τρία παιδιά, ούτε γεστήρια. Ναι. Όταν πέθανε ο πατέρα μου, βέβαια όλα αυτά κόπηκαν. Ξαφνικά πέσαμε σε μια ανέχεια. Ε, η μαμά μου όμω έκανε τα πάντα για να. Να, να περάσουμε εμεί καλά, να αλλά άρχισα να δουλεύω. Άρχισα να δουλεύω όμω από 15 χρονών. Και εγώ και ο αδελφό μου. Ναι. Ε, ο αδελφό μου δούλευε στα εκδοτήρια του ΕΙΣ, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. και εγώ είχα μπει στην έρευνα αγορά. Γιατί είχε τελειώσει μόλι η δικτατορία και μπήκα στο μάρκετινγκ ναι. και έπαιρνα συνεντεύξει από τα σπίτια. Ή πήγαινα σε ναυτιλιακέ εταιρείε, επειδή είχα μπει και στην αργότερα. Ε, γιατί δούλευα και σε ένα δικηγορικό γραφείο των εξαδέλφων μου και πήγαινα για διάφορα πράγματα του γραφείου. Από τότε έχω ακόμα φίλους. Έχω δύο εφοπλιστές φίλους από τότε, οι οποίοι μου δίνανε και φιλοδορήματα, επειδή με βλέπαν μικρούλοι έτσι και έτρεχα. Έτσι. Πάντα έτρεχα. Ε, σε ένα ναυτιλιακό γραφείο, μάλιστα, γνώρισα την Ελισάβετια Κωνσταντινίδου, που ήταν γραμματέα και έτσι έγινε και αυτή ηθοποιό, γιατί ναι. πιάναμε την κουβέντα. Ε, και έχω μνήμε πολλέ απ' Πάντω, να, να πούμε και το εξή: το λέω σε όποιον κατάγεται από τον Πειραιά και είναι καλεσμένο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένα διαφορετικό πολιτισμό αυτό του Πειραιά. Ναι. Έχει μεγάλε διαφορέ από άλλε περιοχέ. Όσοι, ίσω, πολλέ φορέ δεν είναι από τον Πειραιά, λένε είσαι υπερβολικό, αλλά ο Πειραιά είχε ανθρώπου, θα έλεγα διαφορετικού. Και από διάφορα κοινωνικά στρώματα που έρχονταν πολύ κοντά όμω. Ο εφοπλιστή με τον πρόσφυγα, ναι, ναι. Ε, το Μικρασιάτη, ήταν πολύ κοντά. Τώρα, μου πει κάτι, θα, θα το, οι συγγενεί μου από την πλευρά τη μαμά μου είχαν παντρευτεί ανθρώπου που ήταν από τη Μικρασία. Mm -hmm. Πολύ μικρό παιδί, ένα από του λόγου που δεν πάω σήμερα καθόλου στην Τουρκία, δεν, δεν μπορώ να πάω mm -hmm. γιατί νομίζω ότι θα ζω τον εφιάλτη τον, του κόσμου που έπεφτε στη θάλασσα, είναι γιατί όταν ήμουν μικρούλη, <coughs> στα γενέθλια με τα ξαδέλφια μου, μα μάζευε ο παππού και μας έλεγε πώς έπεσε στη θάλασσα και πώς είδε τους πεθαμένους ε, και αυτό μου έχει κοστίσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να πάω στην προκειμένα της Μύρνης. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. μπορώ. Και ενώ πάω σε όλη τη γη έχω πάει, δεν έχω πάει επέναντι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ ψυχολογικά. Μπορεί να είναι ναι. λάθο μου, ναι. αλλά δεν μπορώ. Και πώς αισθάνομαι στην νομική. Λοιπόν, εγώ από πολύ μικρούλη που ήμουνα, δύο όνειρα είχα. Το θέατρο και τα ταξίδια. Μου άρεσε όμως πολύ και η αρχαία Ελλάδα. Και ήθελα να πάω στη φιλολογία, για να μεταφράζω αρχαία κείμενα. Ε, και αυτό άρχισα να το κάνω. Ε, από την τελευταία τάξη του Λυκειού που είχαμε έναν υπέροχο. Δεν ήταν Λυκειό τότε, Γυμνάσιο. Δεν είναι, ε, έναν υπέροχο καθηγητή. Που επειδή θα έμπαινα στο Πανεπιστήμιο, με έβαλε να κάνω εργασία και έχω μεταφράσει σε έμετρο 15 σύλλευο την Αντιγόνη Σοφοκλή. Ολόκληρη. Που είναι σαν δημοτικό τραγούδι όμω. Yeah. Δεν το έχω εκδώσει. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Γιατί του κάνω και κάποιε ψιλοαλαγούλε πότε mm -hmm. πότε. Mm -hmm. ε, έρωτα κατά στη μάχη, εσύ που έχει τρυφερομάγουλα κορίτσια για σύντροφου κάθε μια νύχτα πάνω από λόφου και από θάλασσε που διαπερνά. Δεν το θυμάμαι τώρα όλα, ναι, ναι. αλλά το έκανα. Και επειδή υπήρχε η λέξη τρυφερομάγουλο κορίτσι, μου είπε τότε ο καθηγητή ότι αυτή λέξη, είμαι λεξιπλάστη, γιατί αυτή η λέξη, το τριφερομάγουλο, δεν αναφέρεται σε κανένα λεξικό. Ναι, ναι. Και δημιούργησε ένα καινούριο επίθετο. Ναι. Ναι. Ε, τώρα, γιατί τα πω όλα αυτά. Για να πάμε, είναι ο δρόμο προ τη νομική. <συσίλια> Α, ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάω στη φιλολογία, <συσίλια> αλλά <συσίλια> ταυτόχρονα και στο θέατρο. Και ποτέ οι δικοί μου δεν μου είχαν αποκλείσει να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα και αυτό δείχνει τι σπουδαίοι γονεί ήταν. Ακόμα και ο μπαμπάς μου που ζούσε, Απλώς φοβόταν επειδή είχα αριστερέ ιδέε και είχε γίνει και ο Μάης του 68 τότε. Ο, έλεγε, θα μας βρωμήσει τα χαρτιά μας αυτό το παιδί, γιατί ναι. ήταν η δεξιά η οικογένειά μου. Όχι. Και βασιλόφρον. Ε, δεν μου είχαν πει όμω ποτέ δεν θα γίνει ηθοποιό και όταν μια δασκάλα στο δημοτικό μου έβαλε να γράψω τι θα γίνω αν μεγαλώσω και έβαλα ηθοποιό, με ανάγκασε να μην το γράψω και η μαμά μου πήγε και τη έκανε ολόκληρο επεισόδιο. Γιατί δεν αφήνει το παιδί μου να γράψει αυτό που θέλει, ήταν πολύ προοδευτική. Δεν σε αφήνει η δασκάλα να γράψει ηθοποιό. Ε, ναι, ναι, και όταν με συνάντησα αργότερα μου ζήτησε συγγνώμη γιατί τη το θύμισα. Ναι. Ε, η μαμά μου ήταν πολύ υποστηρικτρία και μου είπε: Κάνει αυτό που θέλει. Επειδή είχαμε όμω ξαδέλφια δικηγόρου. Που ασχολούνται με τα ναυτιλιακά σε μεγάλα γραφεία στον Πειραιά, με πείσανε τελευταία στιγμή να μην βάλω τη φιλολογία mm -hmm. και να βάλω τη νομική. Και εκεί ήταν λάθο μου, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου η νομική, σε αντίστοιξη με το τώρα που είμαι στη Βουλή και έχω πέσει με τα μούτρα μέσα στου νόμου. μου είναι χρήσιμη η νομική τότε, αλλά δεν μου άρεσε. Ναι. Ούτε και τώρα μου αρέσει πολύ που ασχολούμαι με νόμου. Είναι κάτι που. Και πέρασε νομική. Πώ νομική. Την τέλειωσα κανονικά. Τέλειωσα. Αθηνά. Είμαι... Νομική Αθηνών. Μάλιστα. Ναι. Και, και, δούλεψα και στο δικηγορικό γραφείο, το οποίο το άφησα επεισοδιακά όμως για χάρη του θεάτρου. Για την Γιατί αυτή. δεν ε, ήθελα να συνεχίσω. Έκατσα τέσσερα χρόνια, ε, παράλληλα με το θέατρο. Είχα τελειώσει και τη δραματική σχολή και έπαιζα ήδη στο θέατρο τα βράδια, σε ομάδες. Θα σα πω και μετά για τι mm. ομάδε. Και έβαλα ένα βράδυ ε, που κάθισα στο γραφείο και δακτυλογραφούσα στην γραφομηχανή, την οποία Έχω ακόμα μία από αυτέ. Mm -hmm. Έγραψα ένα διήγημα ότι βλέπω τον εαυτό μου από τον 7ο όροφο που ήταν το γραφείο πεσμένο στο πεζοδρόμιο μέσα στα αίματα και μέσα στα νομικά βιβλία και ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα μεγάλο και το είδε ο ξαδελφό μου και ειδοποίησε τη μαμά μου και λέει Μην τον ξαναφίσετε να έρθει στο γραφείο. Δεν περνάει καλά. Ναι. Έτσι την γλίτωσα. Δεν ξαναπήγα <laughs> ποτέ. <laughs> δεν το μετανιώσει ποτέ. Ποτέ δεν μετανιώσε. <laughs> όλο αυτό που έτσι όπω το έχει περιγράψει από πολύ μικρή ηλικία. Είσαι ακίνητο, είσαι αικίνητος. Σε, μια... Ε, κατα... σε μια γρήγορη στη διαρκή. Από 15 χρόνια σου λέω: Τέλειωνα το σχολείο, ναι. πήγαινα φροντιστήριο, πήγαινα αγγλικά που μετά αναγκάστηκα να τα σταματήσω mm. γιατί έπρεπε να δουλέψω για να βγάζουμε χρήματα και πήγαινα πόρτα-πόρτα σπίτι-σπίτι και έπρεπε να συνεντεύξει. Ναι, ναι. Από τι τσίχλα σα μέχρι τι πολιτικό κόμμα θα, mm. θα ψηφίσει ή τι σεντόνι σου αρέσει. Ε, Τέλο πάντων έβγαζα πολλά χρήματα από αυτή ναι, τη δουλειά. Ναι, ναι. Για πολλά χρόνια την έκανα. Ναι. Και μ, μάλιστα. Ε, Μερικέ φορέ οι άνθρωποι όταν ανοίγαν την πόρτα και βλέπαν ένα παιδί, ανοίγαν αμέσω την πόρτα. Ενώ άλλοι ερευνητέ, έτσι λεγόταν αυτή η δουλειά, yeah. δεν είχαν τόσο ευκολία στο να ανοίξει την πόρτα. Καλά, τώρα, τώρα δεν ανοίγει κανεί πια και καταργήθηκε το επάγγελμα, yeah. αυτό. έτσι. <laughs> γιατί υπάρχει και το διαδίκτυο πια. Αυτό οπότε... οπότε έβλεπα μέχρι πριν μερικά χρόνια άνθρωπο να μου χτυπάει την πόρτα με έρευνα. Δηλαδή, ναι. λοιπόν, ναι. να παίρνει μέσα να τυπώ θέλει. Τι εκπομπή ακούω, το ένα, γιατί εγώ έζησα από αυτό. Και ηθοποιό πώ, πώ φτάνουμε πλέον. Το ηθοποιό ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Ε, Μόλι τελείωσα το σχολείο και μπήκα και στη νομική. Ε, λέω όμω θα πάω και στη δραματική σχολή. Μου λέει: Μαμά μου, μα καλά, θα τα κάνει και τα δύο. Και τα δύο. Πώ κάνω τώρα χίλια πράγματα. Και τότε έκανα. Και πήγα στη δραματική σχολή. Παράλληλα με τη νομική. Παράλληλα όλα. Όλα παράλληλα τα έχω κάνει. Φοβερό είναι αυτό. Έκανα το, το, το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα. Πρέπει να σου πω ότι εκεί που μέναμε είχαμε ε, ε, 8 σινεμά γύρω-γύρω από το σπίτι, στο Πασαλιμάνι. Ναι. Και κάθε πρωί που πάω σχολείο πήγαιναν και έβλεπα τι φωτογραφίε των ηθοποιών. Και ήθελα να μπω μέσα. Αχλαιο, θα σα πω μια ιστορία. Ναι, Βέβαια. Έχει... Μα γι' αυτό είμαστε για ιστορίες. ιστορίε. Κυρό Ζαπέτη. Μια ταινία δεν ξέρω αν την ξέρει του Τσιόλη. Υπέροχη ταινία. Την έχω δει είναι μια από τι καλύτερε θερινέ του ελληνικού κινηματογράφου. Ε, δεν κοιμόμουν επί τρει μήνε γιατί δεν έπαιξα το μικρό δραπέτη. Και γιατί δεν με έχει πάει, γιατί δεν με είδαν εμένα να παίξω το μικρό δραπέτη. Ε, περνάνε τα χρόνια και πριν από τρία χρόνια είμαι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη σε, σε μια παρουσίαση βιβλίου. Έρχεται, και έχω πείσει σε τηλεοράσει, όπω λέω τώρα, mm -hmm. ότι εγώ έκλεγα για το μικρό δραπέτη. Έρχεται ένα κύριο και μου λέει να σα αγκαλιάσω. Θέλω να σα ζητήσω συγγνώμη γιατί έχετε κλάψει πολύ για μένα. Ποιο είσαστε εσεί, ναι. Ο μικρό δραπέτη μπορεί. λέει. Φοβερό. Και τώρα έχουμε γίνει φίλοι. Αλέξανδρο, ε, όχι Αλέξανδρο, συγγνώμη. Αντωνόπουλο νομίζω. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν ο Δραπέζο. Έπαιζε ο, 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 ο Αντωνόπουλο. Ε, έπαιζε. έπαιζε ο ε, ήταν, την παίζει συχνά την. Είναι ταινία, πολύ αυτοί. σπάνια, την έχω δει σε συνδρομητική πλατφόρμα που παίζει μόνο ταινία. το. Στην κοσμοτέ την Ελλάδα. έγινε ένα με το μικρό Δραπέτη μεγάλο. Ναι. Που είμαστε συνομήλικοι. Φοβερό. Δεν είναι ωραία ιστορία. Φοβερό, φοβερό. Ε, του χρόνου που θα κάνουμε το καινούριο. Θα σα το πω μετά αυτό που κρατάω στην χέρι. Που θα κάνουμε το καινούριο ημερολόγιο του Ταμείου Αλλοβοηθία του Σωματείου Ιθοποιών. Το θέμα θα είναι τα παιδιά θαύματα του ελληνικού κυματογράφου οπότε θα έχουμε και το μικρό τραπέτι. Οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. <laughs> και τη φωτογραφία τη συνάντηση. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Λοιπόν, και ε, η είσοδο σου στην, στην υποκριτική, η, η, πρώτη σου δουλειά. Λοιπόν, θα σα πω. Εγώ δεν μπήκα στο Εθνικό Θέατρο, έδωσα εξετάσει και δεν μπήκα. Όμω ένα καθηγητή που ήταν εκεί μου λέει, αφού είσαι από τον Πειραιά και αφού εμεί κάνουμε μάθημα και στον Πειραιαϊκό Σύνδεσμο, οι, οι καθηγητέ του Εθνικού. Δεν έρχεσαι να δώσει εξετάσει και στον Πυριακό. Και στον Πυριακό μπήκα. Ναι. Ε, και τέλειωσα τα πρώτα τρία χρόνια. Όμω ο Πειραϊκός είχε μια ιδιομορφία. Πειρα, είχε πειραματική σκηνή που οι καθηγητέ παίζανε με τα παιδιά. Mm -hmm. Και έτσι εγκαινιάσαμε το, στην πρώτη χρονιά που ήμουνα το Πιθαγόριο τη Σάμου, που δεν είχε ποτέ μέχρι τότε ε, λειτουργήσει, κάνοντα στην Ιφηγένεια ένα βλίδι καθηγητέ και μαθητέ μαζί, και κάθε χρόνο παρουσιάζαμε ένα έργο. Είχα την τύχη να είναι καθηγητής ο Κοραΐσο ο Δαμάτης με τον οποίο συνδεθήκαμε πάρα πολύ και με έβαλε να παίξω στους νεκρούς χωρίς τάφο του Σάρτρ, όπου ήταν μια αριστογραφική παράσταση. Εκεί γνωρίζω κάποια παιδιά και του εθνικού και από μας από τον Πυριακό, οι οποίοι συστήσανε μια ομάδα μετά, mm. τις, μετά τη δικτατορία. Δεν υπήρχε η έννοια τη ομάδα. ηταν δύο-τρει ομάδε επιδικτατορία που του είχαν κυνηγήσει και αρχίσαν να δημιουργούνται δειλά-δειλά οι ομάδε που τώρα έχουμε πάνω από 2.500 ναι. ομάδες. Ναι. Τότε ήταν τέσσερι. Το Ασκητικό Θέατρο που έγινε από απόφοιτου του Εθνικού και του ναι. πυραϊκού, Ε, Το Θέατρο Κεσαριανή, η Θεατρική Συντεχνία και το Θέατρο τη Άνοιξη. Ναι. Όπου πολλοί από του σημερινού πρωταγωνιστέ ήταν. Mm -hmm. Στελέχη των mm -hmm. ομάδων αυτών. Mm -hmm. Μάλιστα, οι εφημερίδε γράφανε ότι μέσα από αυτέ τι τέσσερι ομάδε ξαναγεννιέται το θέατρο τέχνη. Ναι. Ε, θέλω όμω. Ε, ε, αν δεν σε διακόπτω, πώς... θα θέλω πω να πει πώ γίνεσαι γνωστό, Πώ έμαθαν ο κόσμο, Α το πω και αυτό. Ναι. Δεν γίνονται όλοι γνωστοί, γιατί και η συγκυρία είναι και ο χαρακτήρα είναι που παίζει ρόλο. Ε, γνωστό γίνεσαι και επειδή όταν δουλεύει πρέπει να δίνει και συνεντεύξει για να σε μαθαίνουν με το όνομά σου. Ναι, αλλά να και την εποχή, από το Σύριο. Όταν ξεκίνησε, εσύ δεν είχε τέτοια. Δεν με ήξερε κανεί. Γι' αυτό ξεκίνησε. λέω πώ εσύ έφτασε να γίνει γνωστό. Λοιπόν, εμεί είχαμε αυτή την ομάδα. Ναι. Ε, σε αυτή την ομάδα είχε έρθει ο Γιάννη ο Διαμαντόπουλο, ο σκηνοθέτη, ο πολύ σπουδαίο, να μα δει, γιατί είχε παρελάσει όλο το ελληνικό θέατρο για να δει αυτά τα παιδιά που τολμούν. Μάλιστα η Μελίνα Μερκούρη όταν πήγαμε να τη ζητήσουμε επιχορήγηση, γιατί πηγαίναμε σε διεθνή φεστιβάλ, είχαμε πάει ε, χοηφόρε, είχαμε πάει τον Αγαμέμνονα που έπαιζα την Κασάνδρα, γιατί ήταν ε, ε, παράσταση μόνο με άνδρε ηθοποιού και προσωπία. Και ήρθε η Μελίνα και λέει: Είσαι στο Και με πιάνει από εδώ και μου λέει: Από πού είσαι, με τα ωραία μάτια. <laughs> Λέω: Από τον Πειραιά, θα πα μπροστά, μου λέει. <laughs> και ε, άρχισαν να μα βλέπουν όλοι. Ο Γιάννη Ο Διαμαντόπουλο, όταν έγινε η πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη, και είχε φύγει ο Γαρδέλη, γιατί δεν είχα πάει στην Οντισιόν, γιατί δεν, είχα, δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα. Mm -hmm. ε, μου λέει: ρε παιδί μου, Ψάχνει, έχει, του είχε φύγει ο Γαρδέλη και ψάχνει ένα μικροκαγωμένο, μικροκαγωμένο αγόρι για να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην πορνογραφία. Έλα να σε δει. Γιατί θα, το μικροκαγωμένο αγόρι θα έπαιζε μια γκέισα. Mm -hmm. Σαν Ταρά έκανε τον πατέρα τη γκέισα. Και ο Ρώμα έκανε τη μάνα. <laughs> γιατί ήταν η πρώτη του εμφάνιση αυτό. Mm -hmm. Με τον οποίο ήμασταν μαζί και στο πανεπιστήμιο, στο θεατρικό τμήμα. Mm -hmm. Ε, και μόλι με βλέπει ο Χατζιδάκης που έχω μπει στο θέατρο δεν πρόλαβα να μιλήσω και μου λέει αχ ήρθε η Γκέισα Άκου. με έβαλε κατευθείαν στο ρόλο και έπαιξε έναν από τους πρώτους ρόλους η παράσταση απέτυχε παταγοδός βέβαια αλλά κάτσαμε ένα χρόνο πρόβες και αυτά ε, όμως από εκεί με είδαν άλλοι άνθρωποι και μπήκα και στο εμπορικό θέατρο ναι. τα παράλληλα όμως ε, είχα αρχίσει και την τηλεόραση Το, η πρώτη μου Εμφάνιση στην τηλεόραση με είχε βάλει ο καθηγητή μου από τον Πυροϊκό Σύνδεσμο ο Γκίκα Ωμπινιάρη να παίξω ένα τρελό παιδί σε ένα θέατρο τη Δευτέρα. Το mm -hmm. οποίο υπάρχει. Το ένα μικρό λάθο. Εγώ όμω επειδή δεν είχα καμία γνωριμία είχα πάει στα τότε γραφεία παραγωγή και του είπα Σα παρακαλώ μπορείτε να το δείτε αυτό. Γιατί ήταν πρωταγωνιστικό ο ρόλο. Ε, κάνω ένα μισό τρελό παιδί. Μπορείτε να το δείτε γιατί αν, αν σα αρέσω να με πάρετε. Λοιπόν την άλλη μέρα αυτού του, του θεατρικού. Με πήραν οι τρεις μεγάλες εταιρείε παραγωγής και, και άρχισαν να παίζουν στην τηλεόραση πολύ καλούς ρόλους, ναι. όλους δραματικούς. Ό,τι άρρωστο παιδί, ό,τι ψυχοπαθές παιδί, ό,τι παιδί ταλαιπωρημένο, εγώ το έπαιξα. Ναι. Και κάνω τα πρώτα μου σύριαλ παράλληλα με το θέατρο, όπου άρχισαν να με βάζουν στις ταμπέλες αρκετά ψηλά. Γιατί έπαιζα στην τηλεόραση. Δηλαδή όλα μου ήρθαν με το σταυρό στο χέρι και σκαλει καλή, χωρί να χρησιμοποιήσω καμία περίεργη μέθοδο γιατί λένε άλλοι: Αχ, μα εμάς μας τύχανε, μα την πέσανε, μα το έκαναν. Εμένα τίποτα. Ήσουν όμω και τυχερό, όπω καταλαβαίνω. Να λέω τυχερό, ενώ ότι δεν, δεν, δεν βρήκε τείχου. Δεν βρήκα. Δεν βρήκε, αυτό δεν βρήκα. λέω. Ε, δεν ταλαιπωρήθηκε για να Δεν, δεν προχωρήσει. Αντίθετα, υπήρχαν κάποιε περίοδοι που δεν είχα mm. πολλή δουλειά και πήγαινα σε μικρότερε ομάδε που ήμασταν με ποσοστά. Αλλά παράλληλα έκανα και άλλε δουλειέ τα πρώτα χρόνια. Πάντω πέραν αυτού ε, είναι και η φωνή. Άλλο, αυτό θα σου το πω Όλοι είναι, είναι άλλο, είναι άλλο στο μέλλον. Είναι τεράστιο μέσα, κεφάλαιο, έτσι. Εγώ άρχισα λοιπόν να παίζω στην τηλεόραση και μου ερχόταν ο ένα ρόλο πίσω από τον άλλο του δραματικού. Αν του πω τα Σύρια, η Ερόσιλη με του Λιβαδίτη, ο Ζητιάνο του Καρκαβίτσα, ε, τα σκληρά καρύδια που τα ψάχνουν τώρα στην ΕΡΤ και ευτυχώ είναι φίλμ και θα τα βρούνε mm. που δεν έχει ξαναπεχτεί ποτέ, που έκανε ένα παιδί στο αναμορφωτήριο. Ε, όχι σχιζοφρενέ, αυτό που, αυτιστικό. Ε, πάρα πολλά Σύριαλ και ταυτόχρονα έπαιζα και στα θέατρα. Είχα πάει λοιπόν και σε μια ακρόαση του Εθνικού Θεάτρου με το Μινωτή για να παίξω σε μια τραγωδία. Όμω βοηθό του ήταν ο Γιώργο Μεσάλα. Δεν με πήρε ο, ο Μινωτή, αλλά μου λέει ο Μεσάλα, ρε παιδί μου, εσύ είσαι πολύ καλό για την για κομμωδία. Θα σε βάλω στον Αριστοφάνη. Και την επόμενη χρονιά παίζω για πρώτη φορά στην Επίδαυρο με, με ρόλο. Έκανα τον κορυφαίο του χορού και μάλιστα μου έλεγε ο Βουτσά τότε με το Βουτσά και τη δεύτερη χρονιά με την Καλουτά. Μα κλέβει την παράσταση, ρε Μπιπίλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. <laughs> έπαιζα χαρακτηριστικού ρόλου. Πότε το γέρο, πότε το παιδί, πότε τη γυναίκα. Είμαι εύπλαστο ηθοποιό και κάνω οποιονδήποτε ρόλο. Αυτή δεν είναι η... και σε φίλο. Και Αυτή είναι και η επιτυχία ενό τοπιού, το να μπορεί να παίρνει. Έχει μπροστά δηλαδή ναι, ναι, σε αυτό. Ναι, ναι. ε, Επίση είχα πάει σε μια οντισιόν και με βρήκε ο Γιώργο ο Μιχαηλίδης. Ναι. Και παίζω στο πρώτο μου μεγάλο σύριαλ, που ήταν οι Άθλοι των Αθηνών. Ναι. Μετά, όταν έκανε ο Μιχαηλίδη το ανοιχτό θέατρο, το μεγάλο αυτό σχήμα, mm -hmm. που επιχορηγεί το πολύ αδρά από το κράτο, με πήρε σαν ένα από τα πρώτα στελέχη μαζί με την Καριοφυλιά Καραμπέτη, τον Μινά Χατζησάβα, ναι. τον Νίκο Γαροφάλου, τον Ζαχαρία Τορόχα και πολλού άλλου. Ναι. Και έκατσα 14 χρόνια στο ανοιχτό θέατρο. Ε, να βάλουμε, θέλω να βάλουμε μια μικρή Είσαι, είμαι ποταμός. Α, okay, είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί σε απολαμβάνουμε. Αλλά θέλω να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό το, το, επαγγελματικό κομμάτι γιατί έχει πολύ γιατί πράγματα. για τη φωνή. Βέβαια, για τη φωνή δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε. Και θέλω να, να, κάνουμε αυτό το άλμα, να μου πεις πώς γνωρίζεσαι, φτάνουμε στο πρόσφατο παρελθόν, πώς γνωρίζαμε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάνουμε πολύ μεγάλο άλμα. <laughs> ναι, 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 κάνουμε πολύ <laughs> μεγάλο άλμα. Αλλά α, είναι έτσι η μπει. Δηλαδή, αν τη δει, πηγαίνουμε μπροστά προ πίσω. Ήταν να το πάω λίγο πιο στη σειρά. Ε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε, πάμε λίγο να μα πει. Λοιπόν, εγώ, πόσο... επειδή είμαι μπλεγμένο με τα συνδικαλιστικά από πολύ νωρί. Mm -hmm. Γιατί είμαι μπλεγμένο με τα συνδικαλιστικά, Όταν κατέβηκε η πορνογραφία και μείναμε απλήρωτοι, είχα πάει στο σωματείο ηθοποιών. Mm -hmm. Και ε, είχα γραφτεί και λέω: Που θέλουμε τη βοήθειά σα. Ε, είδα ότι οι άνθρωποι μα είχαν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη. Εκεί ήταν ένα άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο, ο Γιώργο Χαραλαμπίδη, αν τον θυμάσαι. Βέβαια. Γιατί έμεινα κοντά του μέχρι το τέλο τη ζωή του και τον βοήθησα. Και με πήρε στο Θεία ο Νέα Πορεία και πήγαμε στι μεγάλε περιοδίε Αυστραλία και Αμερική με το Έχω στόχο κύριε Πρόεδρε. Mm. Ένα πολύ σπουδαίο έργο. Και ε, μπήκα στο κλίμα του σωματείου. Και. Ε, με, με πλησιάσαν οι άνθρωποι που με είδαν δραστήριο και mm -hmm. μου είπαν θες να βάλεις και στις εκλογές και άρχισα να βγαίνω πάντα Έβγαινα και με ε, πιο ανεξάρτητους, με τους οικολόγους τότε και με αριστερά κόμματα ε, Και άρχισα να γίνω με συνδικαλιστής, να ασχολούμαι με τα προβλήματα των και άλλων Και άλλαξες πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό, πολλά ε. πράγματα είναι ομολογία των Μέχρι... συναδέλφων σου όλων ναι, Ήμουν απλό μέλο του ΔΣ, έγινα ταμεία, έγινα Γενικό Γραμματέα και πρόεδρο. Και μπήκα και στο, ταμείο, στο στον τομέα τη αλληλεγγύη μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθεία Σωματείου των Και εκεί από τον καιρό που το ανέλαβα, εκλεγμένο πρόεδρο που είμαι 20 χρόνια, κάθε διετία με βγάζουν, ε, ε, παρέλαβα ένα ταμείο άδειο, είχε μηδέν χρήμα και έβαλα, έβαζα δικά μου χρήματα για να μπορεί να λειτουργεί. Και αυτή τη στιγμή και από τι χορηγίε του κράτου mm -hmm. και από τι χορηγίε των ανθρώπων είναι εύρωστο και, μπορεί και, και, βοηθάει πολλού ηθοποιού. Θέλω να σε ρωτήσω τότε, αφού δεν, πηγε, δε, δεν με πα στη ζωή Κωνσταντοπούλου ακόμα, ακόμα, θα, σε πάω, ναι. θα, 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 μείνω Γιατί σε αυτό. Θέλω να σταθώ σε κάποιου ανθρώπου. Θέλω να μου πει. Θέλω να μου πεις πώς είναι ε, για έναν ηθοποιό που δεν έχει κάνει αυτό που λέμε, θα το πω έτσι, μεγάλη καβάντζα, δεν έχει γίνει πλούσιος και δεν μιλώ για εσένα, για σου, και σβήνουν τα φώτα τη ράμπα όταν τελειώνει όλο αυτό. Κοίταξε, έχω συναντήσει ανθρώπου που πραγματικά δεν ζουν καλά. Ε, σω δεν φρόντισαν κι αυτοί. Ε, κάνανε και λάθη στη ζωή του, αλλά δεν μπορεί να του πετάξει τον κιάδα. Εγώ για κάθε άνθρωπο που έκανε λάθη στη ζωή του και έμεινε στον Άσο, ε, λέω και τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Πρέπει να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό. Δεν μπορεί να τον αφήσει σε αυτή την κακή μοίρα. Ευτυχώ που η Άννα Ιφόνσου που ήταν και αυτή κάποτε πρόεδρο και του ΣΕΙ mm -hmm. και του ΤΑΣΕΙ, έκανε το ίδρυμα αυτό και έχει κάποιου ηθοποιού μέσα. Το έργο yeah. όμω του ΤΑΣΕΙ είναι πολύ μεγαλύτερο από το σπιτιού του ηθοποιού, γιατί έχει 2.000 μέλη, ασχολείται mm -hmm. με πάρα πολλέ οικογένειε, με γεροντότερου, βρίσκονται. Έχει, ξέρει, για εμά που δεν το έχουμε ζήσει όλο αυτό, ε, και προφανώ δεν θα ήθελα να μα πει ονόματα και δεν έχει και τέτοια πρόθεση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Ήταν πάρα, πάρα πολύ ψηλά κάποτε, πέρασαν από τα χέρια του Πώς... πάρα πολλά λεφτά. Ένα σπουδαίο όνομα του παρελθόντο, η Καλή Καλό. Η Καλή Καλό είναι 98 ετών αυτή τη ναι. στιγμή. Ε, έχει περάσει μια ζωή με θέατρα δικά τη, με σχολεία δικά τη, με μια ζωή πολύ τάραχη. Ε, και αυτή τη στιγμή έμεινε μια γυραιά κυρία, με μια μικρούλα σύνταξη και την βοηθάμε. Ναι. Ναι. Είναι στο γυροκομείο Αθηνών, αλλά δεν είναι καλά πια. Ναι. Ε, και άλλοι έτσι, ηθοποιοί πολύ παλιοί και, που έχουν μείνει χωρί κανένα συγγενή. Κανέναν όμω, όταν λέω κανένα, έχω πάει σε κηδείε ηθοποιών που βγαίνουν κάποιοι και κάνουν σκοπτικά σχόλια. Ο Μπίλα πάει στι κηδείε. Έχω πάει σε κηδείε. Που είμαι μόνο εγώ, μία κυρία από την πολυκατοικία και ένα τυχαίο. Κανένα άλλο. Διότι δεν υπάρχει κανεί να ενδιαφέρεται για αυτή την περίπτωση του μοναχικού ανθρώπου. Ναι. Και μιλάς για γνωστού άλλοτε, ηθοποιού. Ηθοποιού που, ξέρω... που παίξαν στο σινεμά, που κάποτε ναι. είχαν λεφτά. Ε, κάποιοι λένε, Α, έχει λεφτά που μπήλα. Εγώ ξεκίνησα, όπω είπα, ήμουν ένα παιδί φτωχό που πέθανε ο πατέρα του, που δούλευε από το πρωί στο βράδυ, που έκανα πολύ μεταγλώτηση για να το πει και, και μου λέγαν όλοι, μου λέγει ένα πολύ γνωστό πρωταγωνιστή. Τι κάνει και τρέχει, φεύγει από το γύρισμα βαμένο και πας στην τηλεόραση. πας πα στα στούντιο να κάνει και τι φωνέ. Αυτέ οι φωνέ μου αποδίδουν ακόμα και σήμερα και παίρνω ικανοποιητικά χρήματα από τι Ε, Εγώ από αυτά έζησα. Ναι. Και έκανα και καβάτζε και βοηθούσα πάντα του άλλου. Και Ζω και υπέροχα. Έχω κάνει ταξίδια σε όλη τη γη. Έχω μια δικιά μου περιουσία. Από τη δουλειά και μόνο. Αλλά ποια δουλειά? Από το πρωί ω το βράδυ. Από το πρωί ω το βράδυ και το εννοώ. Γιατί αν κάθεσαι σπίτι σου να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο και δεν τρέχει και από μόνο σου. Σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α πάμε με αυτό σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε μαζί. Επιστρέφουμε κυρίε και κύριοι στη συζήτησή μα, στην απόψηνή συζήτηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Σπύρο, έχουμε μείνει σε όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει τόσα χρόνια και έχει αφιερωθεί ε, στο να βοηθά συναδέλφου σου. Θέλω να πάμε να περάσουμε σε αυτό που σε έρωτησα πριν, να πάμε στο πέρασμά σου στη, στην πολιτική. Ε, Πώ γνώρισε με τον Σουή Κωνσταντοπούλου. Θα σου πω. Εγώ, επειδή ήμουν πολιτικοποιημένο άτομο ναι. πολύ παλιά, αλλά έχω αλλάξει αρκετά κόμματα. Δηλαδή, κάποτε ήμουνα στο ΚΚΕ, μετά πήγα στο εσωτερικό, εσωτερικού, Ψήφισα πασόκ, πήγα στου Οικολόγου Εναλλακτικού. Όταν δημιουργήθηκε λοιπόν μετά το εσωτερικού ο ΣΥΡΙΖΑ, η συμμαχία, κάπω αλλιώ λεγότανε, Συνασπισμό. Συνασπισμός, ναι, ναι, και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είχα πολλού ηθοποιού φίλου που ήμασταν ίδια ιδεολογίας, είχα πάει στο πολιτιστικό τμήμα και κάναμε διάφορε συναντήσει. Δεν είχα γνωρίσει τη ζωή ακόμα. Όταν έγινε το δημοψήφισμα με το όχι που μετατράπηκε σε ναι και ιδιαίτερα μετά, τη... μετά το όνομα της Μακεδονίας που εμένα με πείραξε πάρα πολύ γιατί η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική mm -hmm. Mm -hmm. Ε, γιατί το όνομα Μπιμπίλα συναντιέται πάρα πολύ στη Χαλκιδική και καθόλου εδώ ε, είχα ενοχληθεί τόσο πολύ και άρχισα να βλέπω τις ομιλίες της ζωής. Και... Άρχισα να πηγαίνω στι συγκεντρώσει που έκανε η ζωή. Γιατί δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ ναι. από κοντά. Και την πλησίασα και τη είπα: Όχι μόνο σα θαυμάζω, αλλά ό,τι λέτε είναι σαν να το έχω πει εγώ μέσα από την καρδιά μου. Και έτσι συνδεθήκαμε και πήγαινα σε όλα όσα έκανε και την άκουγα. Και αναπτύχθηκε μία σχέση, ναι. τέλο πάντων. Και όταν ήρθαν οι εκλογέ, οι, οι πρώτε, μου λέει η ζωή: Θε να βάλει. Εγώ δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου ότι εγώ θα μπορούσα και να ασχοληθώ και με αυτό. Και από τον ενθουσιασμό μου και από, την, από το θαυμασμό προς τη ζωή, της είπα ναι. ναι. Και έτσι μπήκαμε στην πρώτη εκλογική μάχη που δεν πέτυχε, την, προ, την προηγούμενη. Στην ναι, ναι, ναι. Και μετά ξανά. Ναι. Και... Και με τη λίστα βέβαια, γιατί εγώ είχα έρθει δεύτερο και όχι πρώτο, αλλά εκεί έγινε αυτό το παιχνίδι με τι λίστε που κάποιοι κατηγορήσανε τη ζωή, αλλά αυτό είναι απόλυτα θεμητό βάσει ναι. του νόμου. Ε, μπήκα εγώ στη Βουλή mm -hmm. και αισθάνομαι ε, ότι είμαι χρήσιμο στη Βουλή. σε τρομάζει, Όχι, δεν oh. μου φαίνονται όλα φυσιολογικά στη ζωή. Ναι. Όλα. Δε, δε με έχει Εσείς... ποτέ, δεν έχω πει ποτέ. Μα... Το λέω γιατί είναι ένα διαφορετικό κόσμο. Είναι τελείω διαφορετικό κόσμο από τον κόσμο του θεάτρου. Βέβαια, διαπιστώνω ότι πολλοί βουλευτέ, όταν ανεβαίνουν επάνω, έχουν στοιχεία θεάτρου, γιατί κάτι υπερπέζουν. Mm -hmm. ε, εγώ είμαι πολύ ειλικρινή και όπω είναι έτσι ήπιο χαρακτήρα και φιλαλήθης, το ίδιο κάνω και στη Βουλή. Mm -hmm. Όποτε έχω μιλήσει, έχω κάνει πολλέ ομιλίε στη Βουλή. Πάρα πολλές. Ε, Έχω παρακολούθησει πολλέ από αυτέ. Ναι. Έχω διαπιστώσει και έναν θυμό, ευ, ευγενή θυμό. <χει> που έχει. Ε, όταν, ε, όταν, χρεώνουν, α πούμε, λένε ότι η αριστερή ας πούμε, δεν είναι πατριώτε. αυτό ε, με θυμώνει πάρα πολύ. Το, μα αυτό το λέω. Το, το έχω διαπιστώσει από τι ομιλίε Γιατί ε, κάθε φορά που ακούω ας πούμε, τον κύριο Βελόπουλο, τον, mm. οποίον οποίο κατά τα άλλα ε, αυτά που λέει τα πατριωτικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm. Αλλά μετά αρχίζει ε, την, ο άθρησκος, Τι είναι ο άθρησκος Τι πάει να πει αυτό. Ο άθρησκος είναι πατριώτη. Απλά δεν, δεν, θέλει να έχει θρησκεία. Mm -hmm. δεν mm -hmm. σημαίνει... γιατί τα έχουν κάνει αλληλένδετα αυτά τα δύο. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ο, κάθε ένα είναι χωριστό πράγμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος αλλιώς οραματίζεται την πατρίδα, αλλιώς την οικογένεια και αλλιώς τη θρησκεία. Mm -hmm. Και αν κάποιος δεν έχει ανάγκη να νιώθει ότι χρειάζεται τη θρησκεία, mm -hmm. δεν την έχει. Mm -hmm. Δεν την έχει στη ζωή του. Mm -hmm. Και είναι το ίδιο ευτυχής με αυτόν που την έχει. Έκανες μια πολύ συγκινητική ομιλία πρόσφατα με την ψηφίση του νομοσχεδίου για το, την ισότητα του, του γάμου στο γάμο. Πραγματικά χειροκροτήθηκε από του τους, από τους πάντε. Μου είπαν ότι για πρώτη φορά βουλευτή χειροκροτήθηκε από σχεδόν όλα τα κόμματα. Ναι, δεν εσύ, έχει ξανατύχει. Είναι, ή, είναι, από τις, εγώ θα πω από τι λίγε φορέ, γιατί δεν θυμάμαι είναι η μοναδική φορά, αλλά θα πω ότι είναι πολύ σπάνιο. Μου είπαν οι πολύ παλαιότεροι βουλευτέ ότι δεν το έχουν. Ναι. Δεν έχει αναφερθεί. Γιατί έκανε μια πολύ γνήσια αναφορά, θα πω εγώ. Δηλαδή ήταν πολύ γνήσιο αυτό που είπε. Ήταν κάτι δικό σου αυτό που περιέγραψε. Ναι, όλοι μείνανε βέβαια στο τελευταίο κομμάτι της προς, του προσωπικού βιώματο, ε, αλλά νομίζω ότι και πολύ ενδιαφέροντα ήταν και όλα τα προηγούμενα. Θα σου πω, εγώ που στάθηκα. Όχι στο προς, τόσο στο προσωπικό βίωμα, στην διαφορετικότητα ή οτιδήποτε άλλο, ε, ήταν το κομμάτι, εμένα με συγκίνησε τουλάχιστον, το κομμάτι που έκανε, προσπάθησε να υπερασπιστεί παιδιά που τόσα χρόνια. Είχαν ή έχουν ένα, ένα κρυφό κλάμα, ένα βουβό κλάμα yeah. που ζουν στην επαρχία, που ζουν στην Αθήνα. Yeah, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπου που έχουν κακοπεράσει πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν κακοπέρασα mm -hmm. στην Αθήνα, γιατί ούτε μπούλινγκ έχω υποστήποτε. ποτέ. Ε, τώρα το υφίσταμαι. Mm -hmm. Από κάποιου γελίου που θεωρούν ότι πρέπει να με βρίσκουν είτε διαδικτυακά είτε ακόμα και στο δρόμο. Yeah, καλά. Αλλά yeah. είναι ελάχιστοι. Κυρίω έχω αντιμετωπίσει μεγάλε αγκαλιέ. Yeah. Από άντρε, γυναίκε, παιδιά, νέου και γέρου και μεγάλε κυρίε. Mm -hmm. Ε, που αυτό δείχνει κάτι, ότι ο κόσμο ανοίγει τα μάτια του σιγά σιγά. Ε, Όμω τα παιδιά που μεγάλωσαν στην επαρχία με αυτό το πρόβλημα το εσωτερικό μέσα του δεν έχουν περάσει καλά. Okay. Και κάποιοι άνθρωποι εκτονωθούν στη συγκρού πάνω σε αυτά τα παιδιά. Τα οποία κακοπεράσανε, βγήκανε στη συγκρού και στην πορνεία και κάποιοι κύριοι που σήμερα είναι με τι γραβάτε. Ε, Βρίζανε αυτά τα παιδιά, ναι, ναι. στα οποία εκτονώνανε τα πάθη τους. Υποκρισία, τεράστια υποκρισία. Εγώ μίλησα για τη λέξη υποκρισία πάρα πολύ στη Βουλή. Γι' αυτό και είπα ότι και για τις παρένθετες προτιμάτε να έχουμε στο μέλλον ας πούμε ψεύτικους γάμους. Ναι. Γιατί ένας γκέι άνδρας πολύ εύκολα μπορεί να παντρευτεί μια γυναίκα λεσβεία για να πουν και στι οικογένειε του ο γάμος, ναι. να τεκνοποιήσουν και με παρένθετη μητέρα μάλιστα, και όλα με λιγάλα και όλα μέσα στην ψευτιά. Ναι. Εγώ δεν είμαι τη ψευτιά. Ε, Σπυρό, θε να μου μιλήσει λίγο για, αυτό, για το προσωπικό σου βίωμα περισσότερο. Στο ξαναλέω, όχι για να κάνω μια επανάληψη όσων έχει πει στη Βουλή, αλλά γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά ε, που βίωσαν τον κρυφό το βοβό κλάμα αυτό και δεν μπορούσαν να εκφραστούν στην οικογένειά του, ή και ακόμα δεν μπορούν να εκφραστούν. Ε, εσύ πώ το βίωσε. Εγώ τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Ε, ξέρω γονεί ναι. που έχουν γκέι παιδιά και τα έχουν αποδείξει. Αλλά εσύ όμω ε, το βιώνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Πολλά ίστα. χρόνια πίσω και. Ε, Προποθέτει, θέλω να πω, υγιή οικογένεια. Εμένα η οικογένειά μου θεωρώ ότι ήταν υγιής Βέβαια ο πατέρα μου δεν ζούσε όταν η μητέρα μου το έμαθε, mm. αλλά δεν το έμαθε μέσα σε καλή συνθήκη mm -hmm. ε, και είχε περάσει μια ψυχολογική κατάσταση, όχι ευχάριστη, mm -hmm. που όμω και τα αδέλφια μου βοήθησαν και εγώ για να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί οικογενειακά. Mm. Να ξεπεράσουμε τι, τη φυσιολογική κατάσταση που η φύση επέλεξε για μένα και για τους άλλους Ναι. Mm. Φαντάζομαι κοινωνικό ήταν ο προβληματισμό περισσότερο. Το τι θα πει ο κόσμο. Τι θα πει ο κόσμο. Καλά, δεν ήταν και κάτι που το γράφει εδώ. Καλά, ναι. Ε, ε, απλά η μητέρα μου είχε αισθανθεί τότε ότι αυτή σε κάτι έφταξε. Πράγμα που δεν ισχύει. Κανεί δεν φταίει σε τίποτα. Η φύση αποφασίζει και κάνει την ποικιλία τη μεγάλη. Γι' αυτό και η ζωή είναι ωραία. Άλλο ναι. είναι έτσι, άλλο είναι αλλιώ. Αλλιώ θα είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Αυτό το είπα κάπου. Ε, ε, γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι το ίδιο. Άλλο άνθρωπο είναι ψηλό, άλλο κοντό. Άλλο έχει γαλανά μάτια, άλλο έχει πράσινα μάτια. Άλλο είναι ε, με γερά τα χέρια του και άλλο mm. δεν είναι. Άλλο έχει σεξουαλική συμπεριφορά Α και άλλος mm. έχει σεξουαλική συμπεριφορά Β. Άρα είμαστε μια μεγάλη ποικιλία μέσα στη φύση. Mm. Έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. Σε αυτό που είπε και σε σχέση με το νομοσχέδιο, τώρα δηλαδή πρόσφατα, δεν δηλαδή, λέω γενικότερα για τη ζωή σου. Αντιμετώπισε έτσι επιθέσει ε, ε, ανθρώπων οι οποίοι είχαν ακραίε απόψει διαφορετικέ. Γιατί η διαφορετική άποψη μπορεί να έχει κάποιο. Η ακρότητα είναι το. Τώρα. Το... Αν αντιμετώπισε ναι. ή παλιά στο παρελθόν. Το, και τώρα. Αλλά και στο παρελθόν νομίζω. Ναι, τώρα με αφορούν το νομοσχέδιο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι όλο αυτό είναι λάθο mm -hmm. και κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε. Προ τα πίσω δεν γυρνάμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο δυτικό κόσμο είναι ένα κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν ελεύθεροι. Ναι. Γι' αυτό και αντιμάχω μα, με τι θρησκείε που έχουν κάνει τι γυναίκε, τι έχουν με του φερετζέδε, τι έχουν σαν υποχείρια. Τι πράγμα είναι αυτό, πώ δεν ξεσηκώνεται ο κόσμο αυτό, ναι. πώ δεν βλέπει ότι στο δυτικό κόσμο, που ευτυχώ ο δυτικό κόσμο δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η Αμερική. Και η Ιαπωνία και η Αυστραλία και η Μισή, σχεδόν όλη η Αφρική, mm -hmm. ζουν με το δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι ο καλύτερος. Αν ε, σε ρωτούσα, α, α, ποιο είναι το αποτύπωμα που θα ήθελε να αφήσει ω βουλευτή. Δηλαδή, αν ήθελες να βάλεις ένα λιθαράκι που λέμε. Όχι, όπω θα σου έλεγα, δεν με ενδιαφέρει το ω ναι. βουλευτή. Το ω βουλευτή ότι εγώ μπήκα στη Βουλή χωρί να αισθάνομαι πολιτικό. Mm -hmm. Δεν αισθάνομαι mm -hmm. καθόλου πολιτικό. Mm -hmm. Τη λέξη αυτή που μου λένε έγινε πολιτικό. Καθόλου. Ναι. Είμαι ένα πολίτη που μπήκε στη Βουλή να μεταφέρει τα προβλήματα των πολιτών. Η λέξη πολιτικό σημαίνει επάγγελμα. Mm -hmm. Και δεν νομίζω ότι εγώ το αντιμετωπίζω έτσι. Ναι. Τι σε φοβίζει περισσότερο όταν μπαίνει στη Βουλή. Φοβίζει; Στο χώρο τη Βουλή. Τίποτα. Τίποτα. Δεν με φοβίζει τίποτα στη ζωή. <laughs> τίποτα. <laughs> Μου λένε, δεν φοβάστε φοβάσαι το θάνατο. Τι να το φοβάμαι, αφού είναι αναπόφευκτο. Mm -hmm. Μπορεί να τύχει από... από, σύμπτωση, μπορεί να τύχει από ατύχημα, μπορεί να τύχει και από αρρώστια. Ο πολιτικό μπούλινγκ δέχτηκε όταν πήγε στη Βουλή. Ο ηθοποιό που ήρθε εδώ ε, και. Κάποιοι δεν γράψανε διάφορα, αλλά. Όχι, λέω εντό, με του συναδέλφου και από τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι, όχι. Δεν, δεν έχω αισθανθεί. Αν έχουν πει κάτι ε, ε, μακριά μου. Δεν Όχι, το μπροστά, ξέρω. Σου, λέ, μπροστά, μπροστά σου λέω. Μπροστά μου, τίποτα. Δεν έχω Αντίθετα, βρίσκω πολύ μεγάλη αγκαλιά από όλου. Mm -hmm, mm -hmm. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να γυρίσουμε στα, στα άλλα. Ε, φωνή. Θα σου πω τώρα τη φωνή. Λοιπόν, εγώ. Ε, επειδή πάντα εί, είμαι πολύ εργασιομανή. Ε, ανέβαινα μια μέρα στο ήμουν 20 χρόνων, 21, ότι είχα τελειώσει τη σχολή με το τρένο, γιατί τότε δεν είχα αυτοκίνητο, ε, στην Αθήνα για να πάω στο σωματείο. Και απέναντί μου καθόταν μια κοπέλα, η οποία πιάσαμε κουβέντα και ήταν ηθοποιό κι αυτή. Με την οποία, η οποία δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα, αλλά ακόμα μιλάμε. Και μου λέει μια και είσαι ξέρει την είναι Εγώ δεν ήξερα καν. Μου λέει είναι αυτοί που βάζουν τη φωνή του και τα Αλλά λέω πού γίνεται αυτό να πάω κι εγώ. Και μου λέει είναι το στούντιο Cross, πάρε το τηλέφωνο τάδε. Με το που βγαίνω εγώ από την ομόνια λέω δουλειά. Παίρνω, <laughs> λέω, μπορώ να έρθω να μ' ακούσετε τη, τη φωνή μου. Και μου λέει, ναι παιδί μου, έλα. Και πάω στην Κατεχάκη, που είναι το στούντιο. Ο, κύριο κύριος αυτός ζει ακόμα, είναι 95 ετών και τον παίρνω καμιά φορά τηλέφωνο. Και μπαίνω μέσα και μου λέει, θες να κάνεις ένα δοκιμαστικό. Γιατί τότε είχε αρχίσει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Λέω, να μπορώ να κάνω δοκιμαστικό. Μπαίνω, κάνω το δοκιμαστικό. Απ, δεν φεύγεις, μου λέει. Έχουμε ρόλο. Έχουμε ένα παιδί που έχει βγει τώρα και θα κάτσει για πάρα πολλά επεισόδια και θα τον κάνει εσύ. Και πήγα για δοκιμαστικό και έπιασα δουλειά. Άρα. Πάω στο σπίτι και λέω: Έπιασα κι άλλη δουλειά. Και όχι μόνο θέατρο, όχι μόνο γυρίσματα, έχω και μεταγλώτηση. Πού να ήξερα ότι μεταγλώτηση θα γινόταν ένα, ένα μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή μου. Ε, βέβαια. Έχω ε, φωνούς παίξει φωνούς... εμβληματικού ήρωε που δανείζω ακόμα τη φωνή μου. Δηλαδή, ο Μπαξ Μπάνι τον κάνω 40 χρόνια. Ε, τι να σα ε. πω. Ε, και έχω τι περισσότερε ώρε μεταγλώτηση από όλου του Έλληνε ηθοποιού. Και αργότερα μπήκα στον τομέα τη κοινοθεσία τη μεταγλώτηση, ανέλαβα στην ΕΡΤ. Μεγάλε σειρέ που κάναμε τότε, τι Μεξικάνικε, τι mm -hmm. Αργεντινέζικε, 200 επεισοδίων. Καθόμουν από το πρωί. Πήγαινα σε 9 και έφευγα στη μία τη νύχτα. Ναι. Όλη τη... Είχα θυσιάσει το θέατρο τις δύο χρόνια. εκεί. Πάντω ξέρω πολλού συναδέλφου που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ό,τι και να κάνουν, δεν την αφήνουν αυτή τη δουλειά τη μεταγλώτηση. Όχι, δεν την αφήνουν. Υπάρχουν όμω και ηθοποιοί που κάνουν μόνο μεταγλώτηση και τίποτε Α, ναι. άλλο. Ναι. Εγώ είμαι μια εξαιρετική περίπτωση ηθοποιού που κάνω θέατρο, τηλεόραση, κυριματογράφο, μεταγλώτηση, διαφήμιση και διδασκαλία. Και σου ναι. λέω γι' αυτό γιατί. Γιατί μετά μπήκα στι σχολέ, τι δραματικέ, και άρχισα να διδάσκω μεταγλώτηση. Mm -hmm. Mm -hmm. Την εμπειρία αυτή τη μεταγλώτηση να την πάω στου άλλου. Μετά σταμάτησα γιατί κουράστηκα γιατί έμπλεξα τόσο πολύ με τον και με τη Βουλή ναι. και δεν προλαβαίνω. Άλλο κεφάλαιο ζωής. Πάμε. Ο έρωτας της ζωής σου. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο. Πολύ. Μίλησε μου γι' αυτό. Κοίταξε, ε, με, δεν με μ αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά πρέπει να σου πω ότι είμαι ευτυχής, mm. γιατί μπορεί να μην έχω σύντροφο τώρα, mm. αλλά έχω ζήσει τέσσερι μεγάλους έρωτες πολύ δυνατούς, ε, γιατί είδα τώρα έναν κύριο, τέλο πάντων, ο οποίο είπε «έχασε το λογαριασμό». Mm -hmm. Δεν χάνει το λογαριασμό, αν έχει πάει με 25 άτομα στη ζωή σου. Το λογαριασμό τον κάνουν αυτοί που πάνε με χιλιάδε άτομα. Και εγώ ξέρω χιλιάδε ανθρώπου που έχουν πάει με χιλιάδε άτομα: Είτε γυναίκε είτε άντρε. Mm -hmm. ε, είτε παντρεμένου, είτε ανήπαντρου. Mm -hmm. Είτε γκέι, είτε Ε, Και ευτύχησα να ζήσω εσεί πολύ σημαντικού έρωτε, οι οποίοι άνθρωποι είναι σαν οικογένειά μου. Εκτό από τον ένα που χάθηκε. Mm -hmm. ε, δεν έφυγε από τη ζωή, χάθηκε. Mm -hmm. Ε, αλλά δεν ήθελα εγώ, εγώ οι άνθρωποι που αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που με φρόντισαν, που μου, μου δώσανε τόσο μεγάλες στιγμές στη ζωή μου, αναδεκαετία, είναι οι άνθρωποι της οικογένειάς μου, το ίδιο με τα αδέλφια μου, είναι οι άνθρωποι που του έχω κοντά μου, είναι, είμαστε φίλοι, ναι. Είμα, είμαστε σαν να είμαστε οικογένεια. Ναι. Γιατί δεν κατέληξες ποτέ, δηλαδή δεν είσαι μέχρι σήμερα με έναν από αυτούς τους έρωτες, γιατί δυστυχώ ο έρωτα τελειώνει και δεν τέλειωσε ναι. ποτέ από τη δική μου πλευρά. Ναι, ναι. Τέλειωσε από την άλλη πλευρά. Mm -hmm. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι θα ήθελα να χάσω τον άνθρωπο αυτό από τη ζωή μου. Mm -hmm. Τον κράτησα σαν αδελφό μου. Σαν παιδί μου. Σημαντικό. Αναπερίπτωση. Σημαντικό. Σημαντικό ναι. αυτό. <χει> ε, σου λείπει ένα σύντροφο τώρα, δηλαδή στη φάση που είσαι. Ναι μου, λείπει. ναι, μου λείπει. Αλλά επειδή είναι τόσο έντονη η κοινωνική μου ζωή και τόσο δεν έχω χρόνο καθόλου. Φαντάζομαι ότι αν είχα έναν σύντροφο θα μου έλεγε καλύτερα είσαι τρελό. Τι να κάνω εγώ με σένα. Δεν θα Εσύ... μπορούσε να σε παρακολουθήσει. Όχι, δεν μπορεί. Αλήθεια. Από το πρωί ω το βράδυ mm. τρέχει από το ένα mm. στο άλλο. Ένα στάλο. Mm. δεν προλαβαίνω. Το μόνο που yeah. προλαβαίνω είναι να πηγαίνω στη θάλασσα και αυτό με ηρεμεί. Και όση, όση ώρα κάνω μπάνιο στη χειμώνα καλοκαίρι στη θάλασσα, είναι ώρε που σκέπτομαι. Για mm -hmm. να πολλώ. Ταξίδια είπε έχει κάνει πάρα πολλά. πολλά. Πε μου το ταξίδι που σου έχει μείνει στο μυαλό σου και για κάποιο λόγο περισσότερο από όλα. Ονειρεμένο ταξίδι. Δύο. Ναι. Στην Αφρική, που είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τη φτώχεια ε, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα μάτια ενός κοριτσιού που του έδωσα μια καραμελίτσα και με κοίταγε σαν θεό, σε ένα μικρό χωριό στην Τανζανία, ε, στο λέω και μου έρχονται τα δάκρυα. Δεν, εκεί ένιωσα ότι δικαίως είμαι άθρησκος, δικαίως είμαι έτσι όπως είμαι αντιρατσιστής, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα με μένα και δεν μπορώ να, 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 καταλάβω γιατί βρίζουν τους πρόσφυγες, τους λαθρομετανάστες, όλους αυτούς που θέλουν να φύγουν από την ανέχεια και να έρθουν στον καλύτερο κόσμο της Ευρώπης. Ναι. Εκεί δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πήγα για να περάσω καλά και ήθελα να φύγω, να γυρίσω πίσω γιατί δεν άντεχα άλλο. Να βλέπω. Ναι. Να βλέπω τη διαφορά. Πράγμα που τόνισα και στη Βραζιλία. Γιατί ναι. και εκεί υπάρχει αυτό, αλλά όχι σε, τέτοια, σε, τέτοια... σε τέτοιο βαθμό. Ναι. βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό. <κυκ> και από την άλλη πλευρά, ένα από τα ωραίτερα μου ταξίδια για την οργάνωση Στη Φιλανδία. Mm -hmm. Για την ευγένεια των ανθρώπων, για την οργάνωση του κράτου. Απίστευτα όλα στην εντέλεια. Και λέω: Γιατί να μην είμαστε κι εμεί έτσι. Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω από όλα αυτά τα, 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 τα χιλιάδε πράγματα που έχει κάνει και που κάνει, ε, τι είναι αυτό που θα ήθελε να κάνει και δεν έχει κάνει, δεν έχει βρει χρόνο να κάνει. Ακόμα και στη δουλειά σου. Στη δουλειά μου δεν έχω. Ε, ε, δεν έχει. Δεν έχω αποθυμένα γιατί ναι. ξέρει πώ αντιμετωπίζω τη ζωή μου. Σαν ένα καράβι που κάνει ταξίδι και σταματάει σε διάφορα λιμάνια. Ποιου ανθρώπου θα συναντήσει, του σκηνοθέτε αυτού που θα σε πάρουν στι δουλειέ σου. Έχω κάνει σπουδαίε ταινίε με σπουδαίου ανθρώπου. Έχω γνωρίσει τόσο ωραίου ανθρώπου στη δουλειά μα ε, και τόσο χρήσιμου και για του άλλου ανθρώπου. Που εντάξει, μπορεί να μην έχουμε καθημερινή επαφή, Ας πούμε τελευταία που συνεργάστηκα με τον Τζαφούλια. Mm -hmm. Τι σπουδαίο άνθρωπο είναι αυτό, Τι ανοιχτό πνεύμα. Α, αυτόν τον συνάντησα βέβαια από το Μητού, γιατί ναι. με μη είχε ακούσει μια συνέντευξη και με πήρε τηλέφωνο να με γνωρίσει από κοντά. Και τελικά συνεργαστήκαμε ναι. και γίναμε φίλοι. Ναι. Θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο τον Τζαφούλια. Σπύρο, να, να σε σέρθω κάτι και το ρωτώ με κάθε σεβασμό, γιατί εσύ ξέρει λεπτομέρειε και δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειε ούτε γεστείο. Ε, Θεωρεί ότι η ιστορία του Μητού τραβήχθηκε από όλε τι πλευρέ στα άκρα. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς να προσβάλω καμία από τις υποθέσεις, γιατί δεν μπαίνω στην ουσία καμία. Δεν είναι και Προφανώς. Τους καθόλου καμίες. ίδιες. Και ο, ούτε γι' αυτό δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ. Απλώς λέω ότι θεωρώ ότι κάποια στιγμή ίσως το παρατραβήξαμε και δόθηκε και τόσο πολύ στον κόσμο, όπου ο κόσμος κουράστηκε να το ακούει κιόλας. Κουράστηκε ο κόσμος, να σου πω γιατί ε, εδώ φταίει και η τηλεόραση. Ναι. Η τηλεόραση είναι ένα πυράνχα αυτή τη στιγμή. Οι εκπομπές, μεσημεριανές, πρωινές, εγώ αντιμετώπισα ένα κυνηγητό ανελαίτω έξω από το σπίτι μου, έξω από το σωματείο για να πω κάτι που εγώ δεν ήθελα να πω κάτι και έβγαινα συνέχεια και έλεγα «Ναι, έχουμε πολλές καταγγελίες, ε, μη μας πιέζετε να σας πούμε γιατί δεν, έχουμε, δεν, δεν έπρεπε κιόλα ναι, να ναι, πούμε». Ναι, το ε, αφήστε το να πάει στη δικαιοσύνη ε, ε, οι εκπομπές να είναι έξω από το σπίτι σου και απροειδοποίητα να σε τραβάνε σε ζωντανό χρόνο. Ναι, ναι. Μία μέρα είχα βγει με τα σκουπίδια. Να τα... Και βλέπω μια εκπομπή να με τραβάει. Mm -hmm. Και λέω: Ξέρετε, τι κρατάω σκουπίδια, σαν και εσά. Διότι αυτό το πράγμα δεν είναι λογικό. Να πιέζει τόσο πολύ του ανθρώπου να σου πούνε κάτι ακόμα για να γίνει τζέρτζελο, να βγει εσύ να πει κάτι, να βγει ένα άλλο να πει το αντίθετο, μετά να ξαναρχίσει αυτό το γαϊτανάκι. Γι' αυτό και τώρα πια του λέω και το ξαναλέω δημόσια: Δεν ξανασχολιάζω κανένα σχόλιο άλλου ανθρώπου. Διότι ο κάθε άνθρωπο βγαίνει και λέει κάτι. Γιατί πρέπει εγώ να σχολιάσω το σχόλιο του άλλου ναι. ή ο άλλο το σχόλιο του δικό μου. Και, και στερεοτύπω λέω: Δεν σχολιάζω. Και όμω παίρνουν αυτό και παίζουν αυτό. Μου ναι, ναι. Λέει: Πείτε αυτό. Ναι. Ωραία, λέω κι εγώ: Δεν σχολιάζω το σχόλιο του άλλου. Ναι. Είχες, φαντάζομαι ότι μίλησε με πολλού συναδέλφου εκείνη την περίοδο που είχαν αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσει που δεν είδαν ποτέ και το φω τη δημοσιότητα. Ένα ακόμα πρόβλημα. Τα κανάλια θέλανε να ασχοληθούν μόνο με του γνωστού ηθοποιού. Mm -hmm. Αυτού που καταγγέλθηκαν και δεν ήταν γνωστοί, ούτε καν του ενδιέφερε ενδιαφερ... να το πούμε. Φοβερό. Αυτό δεν είναι άσχημο. Ούτε... Του έλεγαν: Ναι, έχουμε και μια καταγγελία για έναν άγνωστο ηθοποιό. Α, όχι, όχι, δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Ε, Πάντω το MeTooo έγινε εξαιτία του κορονοϊού. Εάν ο κορονοϊό δεν είχε πέσει στα κεφάλια μα και δεν είχαμε κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια μα, ο κόσμο δεν θα άνοιγε το στόμα του. Ναι. Ή, ήρθε μια συνθήκη και καλά έκανε και ήρθε, ναι, ναι, ναι. γιατί μα οδήγησε σε κάποιου δρόμου να γίνουμε καλύτεροι. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν εξουσίε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να τη χρησιμοποιούν την εξουσία για να υποβιβάζουν άλλου ανθρώπου, να του προσβάλλουν και να θεωρούν του εαυτού του θεού. Κανένα δεν είναι θεό. Είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί με κάποιου φίλου μου. Πρωταγωνιστές που ένιωσαν ότι είναι μικροί θεοί και ότι θα έπρεπε να εξουσιάζουν άλλου ανθρώπου. Ναι, ναι. Πράγμα που παλαιότερα, σε προηγούμενε δεκαετίε, ε, ήταν φυσιολογικό, γινόταν κατά ναι. κόρον. Ε. Έχω ακούσει από παλιότερου ηθοποιού τη προηγούμενη γενιά από εμά του mm. σινεμά που μα λέγανε και στη δικιά μα εποχή γινόντουσαν τόσο άσχημα πράγματα, αλλά δεν τολμούσαμε να το πούμε. Γιατί εμεί τολμήσαμε, Τολμήσαμε επί κορονοϊού, επί ναι. σιωπή. Έγινε μία. Ένα σταμάτημα ανελαίητο, δηλαδή ξαφνικά παίζαμε και την άλλη μέρα δεν είχαμε ούτε καν θέατρο mm -hmm. και ο κόσμος έβγαλε πόνο από μέσα του. Ναι. Βέβαια, όπως έλεγα και τότε, πρέπει αυτό το πόνο να μην το διεχετεύουμε στη δημοσιότητα με αυτόν τον τρόπο που έγινε, Mm. Αλλά στα αρμόδια όργανα. Έχει έγινε... το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου. Έχει. Υπάρχει εισαγγελία? Έχει. Εκεί πρέπει να πα. Έγινε με τόσο ακραίο τρόπο που μπουχτίσε ο κόσμο και άρχισε πια να σκέφτεται αντίθετα. Να λέει, Παι, παιδιά, μήπω δεν, μήπω ναι, το ναι. παρατραβάμε, μήπω έλα μωρέ. Και στην άλλη, και λέει, αντίθετα υπήρξαν αποτελέσματα. Υπήρξαν και κάποιοι που θέλανε να δείξουν ότι. Ε, ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει που έγινε αυτό, καλό ήταν. Εντάξει, όμως δεν πρέπει ο πολύ καλός ηθοποιός ταυτοχρόνως να χρησιμοποιεί την εξουσία του με κακό τρόπο. Βέβαια, βέβαια. Αυτό που κρατάει στα χέρια σου τι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ένα όνομα μόνο δεν ήθελα να σου αναφέρω mm -hmm. μέσα στην πορεία της ζωής, πώς ένας άνθρωπος με έβγαλε από το δράμα και με πήγε στην κομμωδία. Ποιο, Η Ελένη Μαβίλη. Μαβίλη. Εξαιτία oh του ότι ήταν βοηθό του Μεσάλα σε μία από τι πρώτε αριστοφανικέ κομμωδίε που έπαιξα στην Επίδαυρο, μου είπε: Μα εσύ είσαι και κωμικό το οποίο. Γιατί παίζει μόνο δράματα στην τηλεόραση, που μου έλεγε ο Φόσκολο, Πιο δραματικό το οποίο από σένα δεν υπάρχει. Μην παίζει βλακίε. <laughs> και με πήγε η Ελένη τότε στο High rock, και άλλαξε όλη μου πορεία και έγινα και κωμικό. Βέβαια, 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 βέ, το Χαϊρό. Ήθελα να πω για την τελεία. Ιστορική, όχι και καλά, 네. Ιστορική, ιστορική σειρά το, το Χαϊρό από αυτέ τότε που έσπαγαν τα μία, όπω <σταμία>, λέμε. Yeah. Έτσι. Και... Ε, τι θεωρεί τον εαυτό σου, κωμικό ή δραματικό, θα πει. Έναν καλό ηθοποιό που παίζει τα πάντα. Ναι. Γι' αυτό λέω μερικέ φορέ λένε αυτό είναι καταπληκτικό ηθοποιό και παίζει μόνο δράμα. Όχι, ρε παιδιά, καταπληκτικό ηθοποιό είναι αυτό που μπορεί και να αλλάσετε και, και δεν τυποποιείται και παίζει τα πάντα. Και εγώ αυτή τη <Στονίκηση> στιγμή θέλει να μου πει να παίξω ένα γεροντάκι. Έχω κάνει γέροντε που βγαίνοντα από το θέατρο με ρωτούσαν αν μου άρεσε η παράσταση. Γιατί νομίζανε ότι ήμουν θεατή. Αλλά εγώ έπαιζα το γέρο. Και έχω παίξει μια κυρία μια φορά και μου λέει: Η κυρία γιατί δεν υποκλήθηκε. Μα εγώ ήμουν εκεί. <laughs> που έπαιζα κι άλλο ρόλο. Άρα, ωραίο, ωραίο. Για πες λοιπόν και αυτό το βιβλίο. Αυτό το ναι. στο χέρι μου τώρα. Είναι, είναι, 60, είναι ναι. το τελευταίο μα ημερολόγιο που εκδώσαμε. Ήταν μια δικιά μου ιδέα. Όταν έκλεισε τα 100 χρόνια το σωματείο μα, ναι. είπα Α κάνουμε και μια έκδοση, ρε παιδί μου, να μένει. Και πιασε το πρώτο ημερολόγιο πριν 7 χρόνια. Ναι. Τώρα είμαστε στα 107. Ε, και κάθε χρόνο κάνουμε ένα ημερολόγιο λευκόμα που είναι θεματικό, συλλεκτικό και πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο και στον ιστορικό του μέλλοντο. Γιατί είναι θέματα, α πούμε, οι ηθοποιοί, οι Έλληνε που έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν. Με λαγαλουργήσει ή έχουν παίξει λίγο mm. ή, ή έχουν ελληνική καταγωγή. Ένα βιβλίο. Οι ηθοποιοί που έχουν λάβει μέρος στα Καλυστία. Φέτος έχουμε τη δεκαετία του 60. Mm. Ε, Πρόπρεση κάναμε τη, τη Σμύρνη και το θέατρο στη Μικρασία πριν την καταστροφή και στο, το 1921 κάναμε το θέατρο στην Ρουκοκρατία. Αχ, όλα στο σπίτι, μην είναι καθόλου. Όλα τα, τα έχω. Τα ε, Αυτό, το... <laughs> <laughs> Αυτό λοιπόν Αυτό είναι... είναι... Μας με... το έφτιαξε ο Μάκης ο Θελαπόρτας με... ναι, το φετινό ναι. για τα προηγούμενα τα είχε κάνει η mm -hmm. ε, και είναι η δεκαετία του 60 μέσα από τι συνήθειε των ηθοποιών mm -hmm. που τότε γίνανε μυθική mm -hmm. και λίγο στάρ κάτι mm -hmm. που δεν υπάρχει πια σήμερα αυτή η δεκαετία του 60-70 ήταν τελείω διαφορετική ω προ τα καλλιτεχνικά. Πώ το εξηγήσε αυτό, Σπύρο, ότι είναι μια δεκαετία που έβγαλε σταρ εντό ή εκτό Ελλάδα. Η συγκυρία, ε, Η συγκυρία τη εποχή yeah. μετά τον πόλεμο, το σινεμά ήταν αυτή η ανάσα των ανθρώπων. Και επειδή έβγαινε από το σπίτι του για να πάει στο σινεμά και το πλήρωνε, ήταν τελείω διαφορετικό από το πρόχειρο καθημερινό τη τηλεόραση που τα σύριαλ περνάνε έτσι. Και όπω βλέπει, εμεί είμαστε μια γενιά που έχουμε παίξει σε σύριαλ, τα οποία δεν ξαναπαίζονται ποτέ. Ναι. Ενώ αυτέ οι ταινίε παίζονται αενάω. Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα μου σύριαλ, ούτε τα ξανάδα εγώ ποτέ. Mm -hmm. Και μερικά έχουν χαθεί. Παρά το γεγονό ότι πλέον γίνονται πολύ πολύ σοβαρέ, ακριβέ παραγωγέ εννοώ, καλέ. Πολύ ακριβέ. Ε, σε, ε, μικρών, ε, λίγων επεισοδίων κτλ. Μεγάλων. Ημέρε που ήταν τρία χρόνια. Α, ναι, προφανώ. Προφανώς, προφανώς. Λέω, ναι, έχουμε μπει λίγο και στη διαδικασία Netflix και όλο μικρό, το υπόλοιπο ναι, ναι, ναι. που γίνονται. Εγώ ευτυχώ είχα την τύχη να παίξω σε δύο. Που παίζει τώρα το Netflix τη ΣΕΡΕ, του mm -hmm. Καπουτζίδη. Ε, που είναι οκτώ επεισοδίων αλλά είναι αριστούργημα. Και στο έτερο Εγώ του Τσαφούλια που πάει σφαίρα. Βέβαια, πολύ καλά. και οι δύο. Ε, αν σε ρωτήσω, θέλω να εξαιρέσω, γιατί είμαι σίγουρο ότι στη... η απάντησή σου στην ερώτησή μου θα είναι η αλήκη βουλιουκλάκι για το μεγαλύτερο στάρ αυτή τη δεκαετία και βγάλουμε έξω τη Βιουκλάκι, Για άντρα στάρ, ποιον θα μου πει. Εγώ θα σου πω αυτό που θαύμαζα, που τον γνώρισα, που είχα τη μεγάλη τύχη να παίξω μαζί του και είναι οδηγό για μένα στον τρόπο πεξίματος. Γιατί θεωρώ ότι αυτό ο άνθρωπο που θα πω το όνομά του δεν ήταν κωμικό ηθοποιό μόνο, ήταν σούπερ δραματικό, ο Θανάσης Βέγκο. Ήταν ένα φοβερό άνθρωπο, έπαιξα μαζί του δύο φορέ στην Επίδαυρο. Mm -hmm. ε, άκουσα τη συμβουλή του, ε, παρακολούθησα τον τρόπο που παίζει και πολλοί μερικέ φορέ όταν κάνω αυτού του τρεχάτου κομικού ρόλου μου λένε Ρε το Βέγκο. Ναι. Και στη ζωή που τρέχει σαν το Βέγκο και το ξεπέρασα, αλλά στο θέατρο ο άνθρωπο αυτό έπαιζε τον κομικό ρόλο επειδή έπαιζε το ακραίο δράμα του ρόλου. Γι' αυτό ήταν τόσο καλό. Ο τρελό του Λούνα Πάρκ, που το yeah. είχα δει πολλέ φορέ, ήταν ένα άνθρωπο αγχώδη, ένα άνθρωπο που ήθελε να κάνει προσφορά στου άλλου και έτρεχε σαν τον παλαβό, αδιαφορώντα για τη ζωή τη δική του και ήθελε να, βοηθήσει, yeah. να βοηθάει, του άλλου. Κάτι σαν και εμένα δηλαδή. <laughs> Από το, γιατί υπάρχει το άλλο, α πούμε, όταν εγώ τον, τον Βέγκο στην, στον Αγγελόπουλο. Yeah, έτσι. Πολύ σπουδαίο. Ερμηνεία συγκλονιστική. Yeah. συγκλονιστική. Yeah. Yeah. Κλείνοντα να πω ότι ναι. με αυτά τα ημερολόγια που τα πουλάμε κάθε χρόνο, βγάζουμε ένα ικανοποιητικό ποσό για το Ταμείο Ελευθερία του Σωματείου Ελληνών Ιθοποιών, με το οποίο βοηθάμε άλλου ανθρώπου. Και μπορούν να τα βρίσκουν στα θέατρα, σε βιβλιοπολία, στο γραφείο μα ή του τα στέλνουμε με αντικαταβολή. Mm -hmm. Και κάνουμε μαζί με το Μάκη, που είναι σαν αδελφό μου ο Μάκης ε, πολλές παρουσιάσεις του ημερολογίου. Κάναμε και στο Κολέγιο Αθηνών και στο Θέατρο Ρέξ. Θα πάμε Πάτρα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, mm -hmm. ε, θα πάμε στο Δήμο Αργυρούπουλος που ο Μάκης εκλέχτηκε και αντιδήμαρχο yeah, πολιτισμού. Yeah. Ε, κάνουμε γενικά πάρα πολλά πράγματα. Επίση, έχουμε δημιουργήσει ένα σπουδαίο βεστιάριο για να μπορούν να παίρνουν νέε ομάδε ρούχα χωρί να πληρώνουν γιατί δεν έχουν. Ε, από ρούχα που μα άφησαν ηθοποιοί, τα βεστιάρια του, και άνθρωποι που μας δίνουν πολύ... Ναι. Και έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο βεστιάριο. Να είστε πάντα υγιείς για να κάνετε πράγματα προσφορά όπως Εγώ προσέχω για να είμαι υγιής, προσέχουμε για να έχουμε λέμε έτσι. και δεν θα σας αφήσω εύκολα. Σε 40 χρόνια βλέπουμε. Ποτέ. <laughs> και λίγα λες, 40. Σπύρο μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψη. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι η ολοκληρωτική κουβέντα μας απόψε με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 παρα 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σας.